Αυτό είναι το λιόφυτο του Δήμου Ηρακλείου στα μέσα Καρτερού με τα 1300 ελαιόδεντρα. Ενώ αυτό είναι το λιόφυτο στην περιοχή Τραπέζα στην Ιεράπετρα με περισσότερα από 1500 ελαιόδεντρα, τα οποία αξιοποιεί πλέον ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Δήμος υπέγραψε σύμβαση με το ΚΕΘΕΑ, προσφέροντας απασχόληση στους ωφελούμενους του κέντρου, αλλά και εργασία στους ανθρώπους που βρίσκονται υπό την προστασία των κοινωνικών δομών του Δήμου. Δίνουμε απασχόληση στους ανθρώπους που θέλουν να απεξαρτηθούν. Απεξάρτηση σημαίνει να εργάζεσαι, να κάνεις κάτι για να μη σκέφτεσαι το πάθος. Δίνουμε τη δυνατότητα να μάθουν και την τέχνη της καλλιέργειας της ελιάς. Φεύγουμε από το απλό καθημερινότητα ενός θεραπευτικού προγράμματος και μπαίνουμε πιο κοντά στην κοινωνία και πιο κοντά και στην οικονομία, κάτι που είναι μέσα στην πραγματικότητα των ανθρώπων μετά από ένα διάστημα στη θεραπεία. Η εκπαίδευση λοιπόν και η κατάρτιση είναι ένας από τους βασικούς στόχους και η ευαισθητοποίηση όμως. Για 3 χρόνια ωφελούμενοι του ΚΕΘΕΑ θα έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν μαζεύοντας τις ελιές. Αυτή τη στιγμή θα 50 άτομα θα μπορούσαν δυνητικά να συμβάλλουν και να συμμετέχουν. Συνεργασία η οποία πιστεύω ότι θέλει το χρόνο της βέβαια για να σταθεί, αλλά υπάρχει η εξής λογική από πίσω, ότι ένα μεγάλο κομμάτι της θεραπείας είναι η επανένταξη. Και εκεί η κατάρτιση, η εκπαίδευση, αλλά και η απασχόληση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ένταξη στα πρώτα βήματα μετά από μια αποχή κυρίως από τον κόσμο της εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός προστατεύουμε τη δημοτική περιουσία, διότι όταν καλλιεργείς την περιουσία σου την προστατεύεις, και αφετέρου επιτυγχάνουμε το στόχο μας που είναι, ο πρώτος στόχος μας είναι η κοινωνική πολιτική. Το 75% του παραγόμενου λαδιού θα διατίθεται στο ΚΕΘΕΑ, ενώ το υπόλοιπο 25% θα καλύπτει τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου. Το πρώτο είναι το ΚΕΘΕΑ, το δεύτερο είναι το κοινωνικό παντοπολίο με το λάδι που θα πάρει και το τρίτο είναι ότι στη συμφωνία είναι ότι θα απασχοληθούν και άτομα τα οποία είναι υπό την προστασία των κοινωνικών δομών του Δήμου, όπως κάναμε και πέρυσι, δηλαδή κάποιοι άνεργοι θα δουλέψουν, θα πάρουν το μεροκάματό τους.